Μετά από τρεις ημέρες και τη μαραθώνια επιχείρηση στρατού, πυροσβεστικής και αστυνομίας, η Αττική Οδός δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το πρωί. Από τις 8 το πρωί η Αττική Οδός έχει ανοίξει πλήρως και στα δύο ρεύματα, ενώ μέχρι και την Κυριακή η διέλευση όλων των οχημάτων θα γίνεται χωρίς χρέωση. Με τα μάτια μου έζησε μια φρίκη να βλέπω ανθρώπους, να βλέπω μανάδες με μωρά να προσπαθούν να βρουν κάποια έξοδο. Ηλικιωμένοι άνθρωποι να λιποθυμούν. Έγκυος γυναίκα από πίσω μας αιμορραγούσε. Πράγματα φοβερά. Όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν σε πάρκινγκ κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος, από όπου οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να τα παραλάβουν πηγαίνοντας είτε με δικό τους μέσο, είτε με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δαχτυλίδι στην Κηφισίας και από την Παλίνη στην έξοδο 15. Από το συγκεκριμένο πάρκινγκ εμπορικών καταστημάτων κοντά στο αεροδρόμιο, οι οδηγοί που έμειναν εγκλωβισμένοι και, όπως λένε, αβόηθητοι στην Αττική Οδό τη Δευτέρα, έρχονται σήμερα για να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους από εδώ. 30 ώρες. Έχω κάνει αλλεπάλληλα τηλέφωνα στους πάντες, δεν ήρθε κανένας να μου πει ένα καλημέρα. Όχι νερό, έχω πελάτη μέσα με θρόμβωση στα πόδια, να τρέμουν τα πόδια του, να έχει μπλαβήσει ο άνθρωπος. Έπαιρνα τηλέφωνο και μου λέει: θα σας πάρουμε, κύριε, θα σας πάρουμε. Το άκουσα 30 φορές, έχω καταγραμμένες κλήσεις. Μείναμε στο δρόμο, γιατί έχω και κάποια θέματα υγείας με την καρδιά μου κτλ. Που θα μπορούσε να μείνω κιόλας. Ήταν πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία. Μετά τον απόλυτο εφιάλτη που έζησαν, πολίτες ετοιμάζουν μαζικές αγωγές κατά της Αττικής Οδού. Ανεξάρτητα από την αποζημίωση των 2.000 ευρώ που η εταιρεία θα δώσει για κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο μετά από παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ο κόσμος που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν ασθενής, υπήρχαν περίπτωση γυναικών οι οποίες ήταν έγκυες και ήταν σε αυτή την κατάσταση, υπήρχαν γονείς με τα παιδιά τους. Που τα παιδιά είχαν φοβηθεί. Ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης των 2.000 ευρώ θα συζητηθεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών με τους επικεφαλείς της Αττικής Οδού. Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει για τους συνεπιβάτες. Λένε για τους οδηγούς ότι θα τα πάρει ο οδηγός. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως λένε για το όχημα, όπου πολλές φορές υπήρχε ένα leasing που δεν ήταν ο ίδιος οδηγός ακριβώς, ανήκει σε εταιρεία. Ήταν ο οδηγός του ταξί που δεν ανήκει. Προβληματισμό προκαλεί ο τρόπος ταυτοποίησης των οχημάτων που εγκλωβίστηκαν, καθώς από μία ώρα και μετά όσοι έμπαιναν στον αυτοκινητόδρομο δεν πλήρωναν εισιτήριο αφού τα εκδοτήρια δεν λειτουργούσαν.